Για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, παρακαλώντας τον κύριο Γιάννη Χατζή Θεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, να πάρει τον λόγο και να μας εκθέσει τις απόψεις. Καλησπέρα σε όλους. Τώρα κανονικά εγώ είμαι οικοδεσπότης από ό,τι ξέρω, μαζί με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και πρέπει να εκφράσω τη χαρά μου, γιατί νομίζω ότι το επίπεδο των ομιλητών και του πάντων των συνεργατών του. Θέλω να σας πω δύο λόγια για το θέμα μας, αλλά πριν να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ και έχοντας την αιγίδα στον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, τον κύριο Καθανασόπουλο, και βεβαίως τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που είναι πάντα δίπλα μας και στα κόκκινα δάνεια θα είναι πιο δίπλα μας, υποθέτω, για να βρούμε λύσεις. Τον πρόεδρο του GSE και τον πρόεδρο του GSE που δεν έρχεται σε εκδηλώσει τον καλό, αλλά βεβαίως είναι φίλος μας ο Γιάννης. Αγαπητοί φίλοι, κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια, όπως σωστά ακούστηκε προηγουμένως, δεν είναι μια υπόθεση ελληνική, αλλά είναι μια υπόθεση που στη χώρα μας, αν δεν είχαμε την ύφεση και το εκπρόσωπο των κεντρών, του κ. Λεβέντη, θέλω λοιπόν να πω ότι δεν είναι μια υπόθεση που την ανακαλύψαμε τώρα, δεν υπάρχει στη χώρα μας τώρα. Αξίζει τον κόπο να σας πω σε ένα άλλο θέμα που είναι οι πτωχεύσεις και που τελευταία, αφού ακούγονται πάρα πολύ, στην Ευρώπη, στο Βέλγιο που είναι μια οικονομία πολύ ισχυρότερη από τη δική μας, είχαμε το 2016 11.000 πτωχεύσεις. Στο Λουξεμβούργο, σε μια οικονομία πολύ μεγαλύτερη, που έχει το μεγαλύτερο κατακεφαλήν εισόδημα, είχαμε 350 πτωχεύσεις. Και στην Ελλάδα, είχαμε 330. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν πτωχεύσαν επιχειρήσεις. Θα πει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο, γιατί η πτώχευση της επιχείρησης δεν είναι απαραίτητα κατά της οικονομίας, θα λέγονται ότι είναι υπέρ της οικονομίας. Με αυτή τη λογική λειτουργήσαν τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή αυτά ερχόντουσαν, ώσπου στο τέλος δεν πήγαινε άλλο και ο λόγος που σήμερα τα συζητάμε είναι γιατί κόκκινα δάνεια χωρίς λύση κόκκινων δανείων δεν υπάρχει επόμενη μέρα για τις τράπεζες. Αυτό είναι ο λόγος που το συζητάμε. Εάν δεν λυθούν τα κόκκινα δάνεια που αποτελούν μέρος του κεφαλαίου, όπως ξέρουν οι τραπεζίτες μας, δεν θα υπάρξουν αύριο τράπεζες. Τα κόκκινα δάνεια αποτελούν μέρος του κεφαλαίου τους. Είναι ένα θέμα το οποίο όλοι ξέρουν ότι πρέπει να δοθεί άμεσα λύση. Παρ' όλα αυτά, εδώ και 5 χρόνια, οι κοινωνικοί φορείς στα επιμελητήρια λέμε ότι πρέπει να πει μια σειρά. Τι είναι τα κόκκινα δάνεια? Είναι το αποτέλεσμα και προκρίσης του τρόπου λειτουργίας του επιχειρηματικού συστήματος και στην κρίση αυτό που προέκυψαν λόγω της μεγάλης ύφεσης. Θα λέγαμε γενικά ότι κόκκινα δάνεια σημαίνει τρεις κατηγορίες χοντρικά. Είναι αυτός ο οποίος έχει ένα κόκκινο δάνειο, άρα μπορεί να διευκολυνθεί όπως γίνεται σε όλη τη Δυτική Ευρώπη και να μπορέσει είτε με επιμήκυση του δανείου είτε με κάποια στήριξη να υπάρχει και αύριο, πράγμα που φαντάζομαι το επιθυμούμε όλοι. Το δεύτερο είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να υπάρχει επόμενη μέρα και άρα πολύ απλά, αν θέλετε, και ο εξεργαστικός θα τον βοηθήσει να δει πού βρίσκεται και ότι δεν υπάρχει. Άρα αυτός πρέπει να επανέλθει στην παραγωγή, γιατί όσο δεν επανέρχεται, το 30% των επιχειρηματιών που σήμερα δεν έχουν, τι θα κάνουν, παραοικονομία. Άρα μας συμφέρει να βρούμε τη διαδικασία να ξαναμπεί στην παραγωγή, έχοντας δει στην πραγματικότητα σε αυτή η τρίτη κατηγορία, που πολύ λαϊκίστικα λέγεται πολλές φορές, είναι αυτός που πιθανά εκμεταλλεύτηκε την κρίση και ενώ μπορεί να πληρώσει το κόκκινο δάνειο, δεν το πληρώνει. Πολύ ωραία. Ή πάμε από το τέλος και λέμε αυτός να το πληρώσει. Και άρα να βρούμε τη διαδικασία αυτού που πρέπει να πληρώσει. Εκεί πρέπει να μείνουμε είναι ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας χρειάζεται τη λύση αυτού του προβλήματος. Νομίζω ξέρετε ότι όλοι μιλάμε για 420.000 κόκκινα δάνεια. Ένα ποσό το οποίο είναι δυσθεώρητο και σαν αριθμός αλλά και σαν ποσό. Εδώ να θυμίσουμε ότι πέρα από τα κόκκινα δάνεια που σήμερα ξεπερνάνε τα επιχειρηματικά τα 110 δις, μιλάμε και για 330 δισεκατομμύρια εσωτερικό χρέος. Έχουν σχέση αυτά? Απόλυτη. Γιατί αν λύσει το ένα και δεν λύσει το άλλο, δεν θα βρεθεί η φόρμουλα για την επανεκκίνηση. Άρα, όταν βλέπουμε μόνο το κόκκινο δάνειο και δεν βλέπουμε και το υπόλοιπο χρέος που δημιουργείται στην ελληνική οικονομία, τότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Λύση των κόκκινων δανείων σημαίνει ότι κάποια στιγμή μπορούμε να ξαναμπούμε, να βάλουμε μεγάλο κομμάτι στην οικονομία. Θέλω έτσι να πω σε αρδές γραμμές τι σημαίνει αυτό. Φορολογία και ΕΦΚΑ. Τι σημαίνει τα τελευταία χρόνια? Πάμε στο μικρότερο στρώμα του πληθυσμού και ζητάμε παραπάνω λεφτά. Δηλαδή, σήμερα πληρώνουν τις επιχειρήσεις το 45%, το 55% δεν πληρώνει ΕΦΚΑ. Άρα, καλούμαστε οι υπόλοιποι να πληρώσουμε το 27% οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικά στον ΕΦΚΑ. Δεν πληρώνουν φορολογία
πάνω από το 50% των επιχειρήσεων, άρα καλύτερα το υπόλοιπο να πληρώσει. Αυτό σημαίνει ότι το πιέζει κι άλλο και όσο το πιέζει και του ζητάς παραπάνω χρήματα, το κλείνει. Έτσι, η λύση που βρήκε αυτό είναι ότι εγώ θα πάω στη Βουλγαρία την επιχείρησή μου, που διαφωνούμε, θα πάω στα Σκόπια, θα πάω τα συμφέροντά μου στην Κύπρο. Όμως δεν μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία με φορολογία στο 29, με εισφορές στο 27, με προκαταβολή φόρου. Άρα, η λύση των κόκκινων δανείων θα δώσει και άλλες επιχειρήσεις στην αγορά. Θα ρίξουν δρόμο. Εννοείται βέβαια ότι συνοδεύεται από ένα σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον για να γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το 30-40% που σήμερα δεν συμμετέχει γιατί δεν μπορεί, δεν παίρνει αφημί, δεν είναι πουθενά, πρέπει να ξαναπεί. Άρα και η λογική που πήγε, έστω και θετικά λέω του στον εισοδικαστικό συμβιβασμό, ότι θα πρέπει να έχει μια κερδοφόρα χρήση. Είναι λίγο παράλογο. Στα 8-9 χρόνια τη κρίση, γι' αυτό υπάρχει κρίση, γιατί αυτό δεν κατάφερε να έχει κερδοφόρα χρήση, λειτουργική κερδοφόρα. Ούτε λειτουργική έχει. Ξέρουμε καλά ότι όταν λέμε 650.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι 500.000 είναι ατομικές επιχειρήσεις που αυτούς εξαιρεί και το 94% των επιχειρήσεων στη χώρα είναι από 0 σε 9 άτομα. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε το κοινό, ξέρουμε ακόμη όλοι καλά και οι άνθρωποι που ζούμε που είμαστε στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και οι υπόλοιποι, ότι ένας πρόχειρος έλεγχος θα καταδείκνει ότι το 50% των επιχειρήσεων σήμερα στη χώρα είναι κλειστές. Γιατί υπάρχουν, γιατί δεν πληρώνουν ούτε φορολογία, δεν πληρώνουν ΕΦΚΑ, δεν πληρώνουν κόκκινο δάνειο. Και αυτό δημιουργεί και ένα καινούριο θέμα που αυτές τις μέρες θα βγει στην επικαιρότητα, γιατί και εμείς το πρωτοφωνάζουμε. Αθέμητος ανταγωνισμός επιχειρήσεων. Τι σημαίνει αθέμητος ανταγωνισμός? Αν ο ένας φορολογείται, πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές, πληρώνει το κόκκινο δάνειο και ο άλλος δεν πληρώνει τίποτα, είναι η πιο σκληρή μορφή αθέμητου ανταγωνισμού. Άρα ο υγιής πρέπει να ρίξει τόσο πολύ τις τιμές του, ώστε είναι κάτω από το κόστος, γιατί αυτό συνδέεται με αυτό που δεν πληρώνει και δημιουργεί τις πιο σκληρές συνθήκες. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι εμείς, σαν επιμελητήρια, θέλουμε η υπόθεση των κόκκινων δανείων να προχωρήσει. Η υπόθεση των κόκκινων δανείων και μέσω του εξοδικαστικού συμβιβασμού ή μηχανισμού, αν θέλετε, δεν είναι μια υπόθεση που, αν δεν πάρθουν μέτρα, θα τελειώσει σε 1, 2 ή 3 χρόνια. Είναι αυταπάτη. Μπορεί να, κατά τη γνώμη μας, θα φάει από 5 έως και 10 χρόνια η λύση των κόκκινων δανείων, γιατί έχει γιγαντωθεί ως θέμα. Την ίδια στιγμή, γιατί δεν προχώρησε από τις τράπεζες? Βάζω ζητήματα που νομίζω το πάνελ θα τα αξιολογήσει. Γιατί οι τραπεζίτες, έχοντας μια επίσκεψη με τους διοικητές των τραπεζών σε ένα επιμελητήριο, βάλαν το θέμα ότι ποιος τους νομοποιεί. Δηλαδή, ζητάνε από τη Βουλή να μας το πει η κυβέρνηση ότι εγώ δεν μπορώ αύριο να κουρεύω ένα δάνειο και σε αύριο να πας κατηγορούμενο στο δικαστήριο. Άρα πρέπει να δοθεί μια φόρμουλα πώς θα γίνει αυτή η λύση των κόκκινων δανείων. Εγκατακλείδη, η γνώμη μου είναι ότι επειδή πάντα έχουμε μια αρνητική διάθεση, η ψήφιση του, μάλλον η υπογραφή της συμφωνίας, της τελευταίας, δεν θα αποτελέσει μια αφορμή ανάπτυξης εάν όλα αυτά τα ζητήματα δεν μπουν στο τραπέζι. Είναι ένα μεγάλο θέμα που σήμερα νομίζω ότι θα πρέπει να μπουν οι ρυθμίσεις εκείνες ώστε να προχωρήσουν και την ίδια στιγμή για να μιλήσουμε για ανάπτυξη θα πρέπει να μιλάμε για άλλους μηχανισμούς. Έχει σκεφτεί κανείς ποτέ και τις προηγούμενες κυβέρνησεις και τώρα ότι αν αύριο το πρωί λέγαμε σε επιχειρήσεις έσοδα-έξοδα, το πιο απλό κανόνα, αμερικάνικο σύστημα, δεν είναι, τότε θα μπορούσε τα χρήματα που θα εισπράξει να είναι πολύ περισσότερα από αυτά που εισπράττει είτε μέσω της φορολογίας είτε μέσω του ασφαλιστικού. Γιατί ο καθής θα ήθελε μια απόδειξη. Τι συμβαίνει σήμερα στη χώρα, και νομίζω ότι αυτό έχει νόημα να πάει σε μια εκδήλωση, δεν κόβει κανείς απόδειξη. Γιατί το επιχείρημά του είναι ότι εγώ δεν μπορώ να αντέξω τη φορολογία και δεν κόβει κανείς απόδειξη. Έχει σκεφτεί κανείς ότι αν αύριο συμφωνούσε στο ασφαλιστικό να μιλήσουμε για πάγωμα των εισφορών και αύριο το πρωί πληρώνουν όλοι ότι έχει λυθεί το θέμα τουλάχιστον του πρώην ΤΕΒΕ στη χώρα μας? Κανείς δεν πήρε την πολιτική απόφαση να το κάνει και βέβαια αντιλαμβάνεται ότι κάποια στιγμή, έχουμε πει δημόσια σαν επιμελητήρια, θα πάει υποχρεωτικά σε αυτή τη λύση. Γιατί δεν θα έχει άλλη λύση. Και χάνει χρόνο γι' αυτό. Γιατί τι απέδειξε, ας πούμε, η νέα αύξηση των εισφορών? Ότι έφτασε στο σημείο τα 100.000 μπλοκάκια να γίνουν σε 4 μέρες 14.000. Οι υπόλοιποι 86 τι κάνουν δηλαδή? Πολύ πίσω 86.000 πήγαν σπίτι τους? Ασφαλώς και όχι. Παραοικονομία, 5 μαζί σε μια οίκη, όπου ένας πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Άρα απλοί κανόνες που οι άνθρωποι στην οικονομία τους ξέρουν. Και βέβαια να σας πω, αυτό το βήμα δεν είναι τυχαίο που εμείς που εκφράζουμε τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από που πολιτικά είναι ο καθένας, έχουμε την ίδια άποψη. Και κάποιοι πιστεύουν ότι συνεννοούμαστε. Δεν συνεννοούμαστε. Η ίδια άποψη είναι γιατί τα θέματα της οικονομίας εξαρτώνται από την πολιτική, αλλά δεν είναι πολιτική. Θέλω να κλείσω με τούτο, ότι η οικονομία στη χώρα μας για να πάει μπροστά, κανείς μεσίας δεν μπορεί να τη λύσει. Είναι αυταπάτη ότι ακούσαμε την τελευταία οκταετία τις 4 μεσίες. Ότι έρχομαι και αύριο λύνω το πρόβλημα. Δεν υπάρχει μεσία στην οικονομία, υπάρχει σχέδιο.
και το σχέδιο μπορεί να απαιτήσει, κατά τη γνώμη μου, από 5 σε 7 χρόνια. Που έχει πείσει τον κόσμο γιατί ζητά τι θέλει από την οικονομία, που το πα κοινό και να του λε πώ προχωράει. Οι απόψει του τύπου σε 6 μήνε και ένα χρόνο θα λυθεί το πρόβλημα τη οικονομία είναι αυταπάτε και θα έλεγα λαϊκισμό. Άρα αυτό για να γίνει λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε συνένεση, όχι στην κυβέρνηση, συνένεση στα θέματα τη οικονομία. Γιατί όλοι χρειάζονται να υπάρχουν σε μια χώρα όπου υπάρχει άλλη μέρα. Και αν δεν υπάρχει οικονομία, δεν υπάρχει χώρα. Και άρα χρειάζεται πολιτική συνένεση για τα θέματα τη οικονομία για να πάμε στην επόμενη μέρα. Διαφορετικά, όλε τι υπόλοιπε, όπω ένα κόβει και άλλο ράβει, ναι, δεν πρόκειται ποτέ η οικονομία να πάει μπροστά. Και θέλω να ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η χώρα μα είναι σήμερα το καλύτερο φιλέτο τη Ευρώπη. Δεν υπάρχει χώρα με τόσε μεγάλε ευκαιρίε στην οικονομία. Τα πουλάμε όλα τζάπα. Πιο τζάπα δεν γίνεται από τη σήμερα που λέει τώρα. Γιατί δεν υπάρχουν επενδύσει στη χώρα μα. Γιατί ο άλλος δεν επενδύει σε ένα σταθές περιβάλλον όπου κάθε μέρα ακούει Brexit, ακούει ότι υπάρχει θέμα κούρεμα το bail-in, το κούρεμα των καταθέσεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει ποτέ. Θέλει να αισθάνεται ασφαλής. Και αυτό αποτελεί, και είναι καλό να το πούμε σε εκδήλωση, όλες οι μεγάλες επενδύσεις που ακούμε δεν εκπροσωπούν πάνω από το 5% των επενδύσεων στη χώρα, όμως δεν είναι σήμα. Και ακολουθεί το 95% των εσωτερικής επένδυσης. Λεφτά υπάρχουν σε κάποιους στα σπίτια τους ή στο εξωτερικό. Άρα βλέπει ένα περιβάλλον και αυτό σηματοδοτεί την εξέλιξη. Η άλλη αυταπάτη είναι ότι πιστεύουμε ότι αν θα γίνουν 2-3 μεγάλα έργα, θα λύνει το θέμα τη οικονομία. Δεν λύνεται. Θα δώσει το σήμα για να γίνουν πολλές μικρές επενδύσεις. Γιατί οι επενδύσεις σε κάθε χώρα, πάνω από το 90% είναι μικρές επενδύσεις. Οι μεγάλες το σηματοδοτούν. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν καταχράστηκα τον χρόνο. Εμείς, σαν άνθρωποι τη οικονομία, θέλω να πω και από αυτό το βήμα, δεν είμαστε με αυτόν ή με τον άλλον. Δεν έχουμε μια άποψη αυτή η κυβέρνηση, αλλά είμαστε με όλες τις κυβερνήσεις που καταλαβαίνουν ότι η χώρα τούτη πλούτο προσφέρουν μόνο οι επιχειρήσεις. Και αυτό πρέπει να γίνει πολύ κατανοητό από όλους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για έσοδα στην οικονομία πλήν των επιχειρήσεων. Όλοι οι άλλοι χαλάνε λεφτά. Είτε λέγεται δημόσιο, είτε λέγεται κοινωνική πολιτική, χαλάνε λεφτά. Πλούτο παράγουν οι επιχειρήσεις. Άρα θα πρέπει να υπάρχει επιχειρηματικότητα, να στηρίζει την επιχειρηματικότητα, γιατί θα σου παράγει και τους φόρους. Χωρίς επιχειρηματικότητα σε μια οικονομία σαν τη δική μας, δεν υπάρχει αύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Θέλω λοιπόν να εκμεταλλευτώ το βήμα και να κλείσω καλώντας σας σε δύο εκδηλώσεις. Στις 18 του μήνα έχουμε την τιμή σαν επαγγελματικό επιμελητήριο μαζί με τη ΓΕΣΕΒΕ να κάνουμε μια εκδήλωση στην Έγκλη όπου παρουσιάζουμε μεταξύ μόνο 5 χώρες της Ευρώπης επιλέχθηκαν γι' αυτό από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για το πτωχευτικό δίκαιο. Η κουλτούρα που θα μαζέψουμε από όλο αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα αύριο το πρωί να κάνουμε αυτό που λέμε, να μάθουμε σε όλους τους υπόλοιπους πώς θα λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός και νομίζω ότι ήδη τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι θα έχουμε εκείνα τα στοιχεία τα ικανά ώστε να στηρίξουμε την επιχείρηση, γιατί κανείς δεν υποχρεώσει κανένα να μπει στο εξωδικαστικό, ούτε με ποιο τρόπο θα γίνει. Είναι και μια κουλτούρα πρέπει να μεταφέρουμε. Και το δεύτερο, να πω μια θετική είδηση από πολλά. Στις 26 του μήνα θα γίνει μια εκδήλωση πάλι από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο για την άλλη τρύπη στην Ελλάδα. Μόλις από αυτή την προσπάθεια είμαστε πολύ περήφανοι σαν επιμελητήριο που πείσαμε και βεβαίως είχαμε τη συγκατάθεση του και πρέπει να το πω δημόσια του Υπουργού του κ. Πιτσιόλα, τη Τράπεζα. Η Alipay έρχεται στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι Κινέζοι τουρίστες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη δική τους κάρτα που είναι μεγαλύτερη από τη Mastercard και αυτό θα σημαίνει τριπλασιασμό άμεσα των τουριστών στη χώρα μας. Αυτά όλα βοηθάνε την οικονομία μας και εμείς κάθε πράγμα που στηρίζει την οικονομία θα το στηρίζουμε πάντοτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.